πρώτα απ' όλα δεν είναι ούτε κάτι καινούριο και ούτε προκαλεί έκπληξη ότι η Ελλάδα αποτελεί κορυφαία επιλογή και προτιμητέο προορισμό για τους Ευρωπαίους και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα έχει καταφέρει και το έχει προσπαθεί της και είναι ένα δεδομένο. Και το έχουμε δει αυτό πώς έχει κεφαλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως το οποίο είναι το ερώτημα πλέον υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε δεν είναι πού θα προτιμούσαν ή πού θα ήθελαν να πάνε οι μελλοντικοί ταξιδιώτες, αλλά το αν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν, υπό ποιες συνθήκες και το πού τελικά θα καταλήξουν. Διότι σίγουρα ο κορονοϊός δημιουργεί πάρα πολλές τροποποιήσεις στα σχέδια, και χρονικές και ποιοτικές και γεωγραφικές. Άρα σίγουρα η Ελλάδα και το πέρυσι και το προηγούμενο, τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια, παρά τον κορονοϊό, αποτελεί κορυφαία επιλογή και είναι και το παράδοξο το οποίο το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές σας, ότι η δίψα του κόσμου για να ταξιδέψει ξεπερνάει όλο το φόβο, όλο το άγχος, όλο τον προβληματισμό σχετικά με τον κορονοϊό και ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είναι οι απόλυτα κατάλληλες, δεν είναι οι τέλειες, παρόλο αυτό ο κόσμος εκεί να ταξιδεύει. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο αποτυπώνει η έρευνα αποτυπώνει στο τι απάντησε ο Βαμιαδάκης ή Δουλγεράκη όταν το ρώτησαν πού θα ήθελες να πάει για κόπο το καλοκαίρι. Μετά λοιπόν μπαίνει όμως ένα άλλο δεδομένο ότι πώς θα είναι η κατάσταση το χειμώνα και πώς θα είναι το καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε ήταν ότι όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν πρακτικά ο κόσμος θα έρθει, νομοτελειακά θα έρθει. Άρα σίγουρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι κάτι το οποίο όπως και πέρσι είδαμε μια μεγάλη κίνηση, το ίδιο αναμένω ότι θα γίνει και φέτος. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει το χειμώνα στην Ευρώπη, ο οποίος δυστυχώς ο χειμώνας όπως ήταν αναμενόμενος είναι μαύρος και κολλασμένος να το πούμε απλά με τους περιορισμούς, με τους προβληματισμούς, με οτιδήποτε, κάτι το οποίο έχει παγώσει τις υποκρατήσεις. Άρα λοιπόν, όταν θα φύγουν τα σύννεφα του χειμώνα και οι προβληματισμοί στην Ευρώπη και ο κόσμος αρχίζει πλέον να κλείνει διακοπές, τότε ουσιαστικά θα ξεκινήσει η συζήτηση και τότε ουσιαστικά θα ξεκινήσουν και οι ουσιαστικές προβλέψεις και ο ουσιαστικός λογαριασμός, το ποια είναι η γραμμή του καλοκαιριού. Και ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ήταν ότι αυτή η πολύ καλή χρονιά η οποία είδαμε το 2021 ήταν αποτέλεσμα ότι στη Μεσόγειο η Ελλάδα ουσιαστικά έχει μονοπόλιο έχοντας όλες τις ανταγωνίστριες χώρες όπως η Τουρκία, η Τινησία, το Μαρόκο, η Αίγυπτος κλειστές. Άρα λοιπόν ένα δεύτερο ερώτημα είναι τι θα κάνουν αυτές οι χώρες, αν αυτές οι χώρες τρέξουν τον εμβολιασμό τους, βελτιώσουν την υγειονομική τους κατάσταση και ανοίξουν και είναι πλέον και αυτές οι υγειονομικά ελκυστικές, σίγουρα θα πάνε ακόμα τη σπίτα. Άρα λοιπόν εν κατακλείδη ποιο είναι το ζητούμενο. Βλέπουν εκτός από όλου μια πολύ καλή χρονιά. Το ερώτημα είναι αν θα ξεκινήσει τον Απρίλιο, τον Μάη, τον Ιούνιο. Το πότε θα ξεκινήσει η χρονιά θα το κρίνει, το πότε θα ηρεμήσουν τα πράγματα το χειμώνα στην Ευρώπη και πότε θα ξεκινήσει η πορεία των κρατήσεων. Γιατί όσο πιο αργά ξεκινήσουν οι κρατήσεις, τόσο πιο αργά ξεκινάει η σεζόν. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ποιες αγορές, ποιοι προορισμοί θα ανοίξουν στη Μεσόγειο και τι κόσμο ουσιαστικά θα αφαιρέσουν από την πίτα και θα μειώσουν τις δικές τους αφήξεις. Αυτά είναι λίγο πολύ τα δύο δεδομένα, τα οποία αντισταθμίζονται σε ένα ισοζύγιο παράδοξο. Καλά, τώρα αυτοί οι άγνωστοι Χ σας πάνε με το ένα πόδι μπροστά, με το άλλο πόδι προς τα πίσω. Σας κρατάνε πάντα σε εγρήγορση. Σίγουρα και Δουλγεράκη, όποιος βγει από αυτές τις συνθήκες, γιατί πάντα όλες οι προβλέψεις οι οποίες κάνουμε στηρίζονται σε ανάλυση δεδομένων, σε ιστορικά στοιχεία, σε στατιστικά και σε διάφορες τέλος πάντων παραδοχές και προσωμείωσεις που κάνουμε. Όποιος λοιπόν βγει τώρα και πει ότι έχει συγκεκριμένα δεδομένα και έχει μια απόλυτη πεποίθηση, έχει μια σιγουριά και κάνει προβλέψεις απόλυτες για το 2022, προφανώς ή κάτι παραπάνω ξέρει από μέσα να δουλεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι εκ των πραγμάτων είδατε τι έγινε τώρα με την Όμικρον. Ενώ είχε ξεκινήσει μια πάρα πολύ καλή ροή κρατήσεων, υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία στον τουριστικό κόσμο, ξαφνικά με αυτό το πράγμα το οποίο προέκυψε, τα πάντα κατέρευσαν. Και ουσιαστικά τώρα μιλάμε για μια απόλυτη σιγή σε επίπεδο κρατήσεων στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αύριο μπορεί να χτυπήσουμε ξανά συμβεί κάτι άλλο. Ή μπορεί να συμβεί κάτι θετικό. Ή μπορεί, π.χ. το χάπι να αποτελέσει ένα εφαλτήριο που ο κόσμος να χαλαρώσει ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, είμαστε σε γρήγορση, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις.
Μπορούμε μόνο να βλέπουμε τα δεδομένα, να κάνουμε διάφορα σενάρια, τα οποία σίγουρα είναι περισσότερα από 2 και από 3, και ανάλογα με τις εξελίξεις, να βλέπουμε ποιο σενάριο είναι πιο κοντά σε αυτό το οποίο θα δούμε την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Κάτι παραπάνω mm-hmm. πιστεύω δεν μπορεί κανείς να κάνει. Νομίζω κατανοητό είναι αυτό, έτσι όπως πήγε και την προηγούμενη χρονιά. Αλλά παρά το γεγονός ότι αργά ανοίξατε, φαίνεται ότι καλά πήγε τουλάχιστον το 2021 τουριστικά, ε. Το 2021 με τα δεδομένα καλά, τα οποία είχαμε. Ακριβώς. Το 2021 δεν πήγε απλά καλά, πήγε πάρα πολύ καλά. Ακριβώς, το είπατε την πολύ σωστή διφράση, με τα δεδομένα που είχαμε. Διότι όταν ξεκινήσαμε το 2021 με μηδενικές υποκρατήσεις και γνωρίζοντας ότι θα έχουμε μπροστά μας μια σεζόν η οποία θα είναι απόλυτα last minute, ήταν τρόσον πάρα πολύ δύσκολο και μη αναμενόμενο να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε. Από την άλλη όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, μιλάμε για μια σεζόν η οποία ήταν 4-4,5 μήνες και μιλάμε για μια σεζόν στην οποία η πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις και στηρίξεις είχε ουσιαστικά μηδενικά λειτουργικά έξοδα όλο το χειμώνα. Άρα ήταν σαν να λέμε ότι ήταν τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν 12 μήνες έξοδα, είχαν 6 μήνες λειτουργικά έξοδα και 4 μήνες λειτουργία. Άρα βγήκε, ας το πούμε, ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί εσάι. Δηλαδή, άντεξε το όλο σύστημα 2 χρόνια, δεν μπορεί να συνεχίζει πάντα και δεν θα είναι βιώσιμη μια τουριστική βιομηχανία με 4 μήνες λειτουργία. Και ούτε οι κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκές, δεν λέω μόνο οι ελληνικοί, θα μπορούν να υποστηρίζουν εσάι τις επιχειρήσεις. Γιατί, κακά τα ψέματα, η Ευρώπη μπορούσε να κόβει χρήμα όσο έκοβε και η Αμερική και υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ ευρώ και δολαρίου. Τώρα που η Αμερική έχει σταματήσει να κόβει χρήμα και έχει μπει σε μια κανονικότητα, εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνεχίζουν να κόβουν χρήμα για να μοιράζουν επιδοτήσεις, τότε θα απαξιωθεί το ευρώ και τότε ξαφνικά θα μπούμε σε άλλες καταστάσεις. Άρα αυτό είναι ο λόγος που δεν με κάνει αισιόδοξο όσον αφορά τις κρατικές υποστηρίξεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Άρα θα πρέπει να παλέψουμε μόνοι μας. Είναι όλα τα δεδομένα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη για να αξιολογήσουμε το πού θα είναι ο πύχης για το 2022 mm-hmm. και αργότερα. Mm-hmm. Προς το παρόν και μόνο αυτό που είπατε, ότι ξέρετε, μαύρος κολλασμένος, όπως τον αποκαλέσατε, ο χειμώνας στην Ευρώπη και παγωμένες οι προκρατήσεις εξαιτίας σαφέστατα της επέλασης του κορονοϊού, νομίζω ότι τα λέει όλα για το ότι θα πρέπει να περιμένουμε και όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς, εκτιμήσεις και ελπίδες είναι σενάρια, το πιο κοντινό σενάριο ή το πιο επιθυμητό σενάριο, ανάλογα με το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα κάθε φορά. Plan B, Plan C, Plan D και πάει λέγοντας, έτσι. Ακριβώς. Το βασικό όμως είναι ότι το σίγουρο, όπως το αναφέρει και η μελέτη για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, το σίγουρο ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Και θα ταξιδέψει. Το ερώτημα λοιπόν είναι πότε θα ξεκινήσει να προγραμματίζει διακοπές του, ποια θα είναι η διάρκεια της σεζόν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα πόσο ευάλωτοι θα είναι σε κάποιες τρελές χαμηλές οικονομικές προσφορές τις οποίες θα εκδώσουν οι ανταγωνίστριες χώρες. Γιατί κακά τα ψέματα μπορεί κάποιος να λέει ότι θέλει να πάει στην Ελλάδα, αλλά όταν δει ότι ένα πακέτο στην Ελλάδα κοστίζει παράδειγμα 600 ευρώ και μπορεί με 200 να πάει στην Τιμισία, ένα σοβαρό ποσό θα το σκεφτεί δεύτερη και τρίτη φορά. Άρα λοιπόν σωστά. Είναι και αυτός ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την τελική επιλογή. Απόλυτα κατανοητό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Βαμιαδάκη. Μια πρώτη κουβέντα κάναμε σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε σίγουρα και άλλες, γιατί σίγουρα ο χειμώνας δεν θα μας αφήσει ησυχία. Οι εξελίξεις θα αλλάζουν, τα δεδομένα θα αλλάζουν συνεχώς. Άρα σίγουρα θα τροποποιούνται όλα τα σενάρια και θα έχουμε πολλά να συζητάμε.